επιτρέψτε να ξεκινήσω εισαγωγικά με ένα σχολιασμό από τα μέχρι τώρα λεχθέντα. Βεβαίως ο κύριος Υπουργός προσπάθησε να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα, κάνοντας χρήση μια σειρά στοιχείων, όπως και αντίστοιχα και από την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε επιλεκτική χρήση στοιχείων, προσπαθώντας να παρουσιάσουν ο καθένας τη δικιά του αλήθεια. Και όλα αυτά τι συντελούν επί της ουσίας, αυτή η επιλεκτική χρήση των αριθμών και των μεγεθών, στη συγκάλυψη των συνθήκων κάτω από τις οποίες ζουν τα πλατεία λαϊκά στρώματα και στη συσκότηση του πραγματικού υπεύθυνου. Και ταυτόχρονα καλλιεργούν και αυταπάτες ότι κάπου αλλού, σε κάποια άλλη χώρα, ο λαός και οι κάτοικοι εκεί των χωρών αυτών δεν έχουν προβλήματα, δεν βλέπουν τις συνθήκες να επιδεινώνονται ραγδαία της διαβίωσής τους και να εξοραίσουν και την πολιτική βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την κυβέρνηση και από την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας είναι κατά παρέκκληση, ισχυρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ, αυτό που γίνεται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε λαούς να ευημερούν, λαοί να βγαίνουν στον δρόμο και να χειροκροτούν τις κυβερνήσεις τους και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους λένε συνεχίστε με την ίδια πολιτική. Αυτή η προσπάθεια δεν έχει κοντά ποδάρια. Γιατί ακριβώς η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική και αυτό το βλέπουμε και στην κατάσταση που βιώνει μια σειρά κυβερνήσεις, αλλεπάλληλες αλλαγές κυβερνήσεων πρόωρα σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδηλώσεις εργαζόμενων και άλλων λαϊκών στρωμάτων απέναντι σε αυτές τις πολιτικές που ακολουθούνται, απέναντι στον πόλεμο που συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως όλα αυτά είναι σαν να μην υπάρχουν για απλά και μόνο για να δικαιολογήσει ο καθένας το αφήγημά του. Ο κρατικός προϋπολογισμός κατατέθεται σε μια περίοδο όπου επί της ουσίας τα λαϊκά στρώματα βρίσκονται παγιδευμένα σε μια διπλή, ας το πούμε έτσι, παγίδα. Από τη μία είναι η ακρίβεια στην ενέργεια, στη διατροφή, στη στέγα, στη μετακίνηση και αλλού. Μια ακρίβεια η οποία βεβαίως δεν είναι ουρανοκατέβατη, ούτε είναι εισαγόμενη όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ούτε είναι και αμυγός ελληνική όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι είναι οι παράγοντες που δεν λέει κανείς, ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα? Πρώτον, παράγοντας είναι η έξοδος από την καπιταλιστική κρίση που επιταχύθηκε λόγω της πανδημίας και αύξηση της κατανάλωσης. Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων οδηγούν σε αυξήσεις των τιμών. Δεύτερον, είναι η επεκτατική νομισματική πολιτική που ακολουθήθηκε μέχρι πριν από λίγο χρονικό διάστημα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι είναι προοδευτικής χρειάς μέσω πολιτικής, όπου επί της ουσίας με την επεκτατική νομισματική πολιτική παρήχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φθηνό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους, το οποίο όμως ταυτόχρονα οδηγούσε σε ένα πληθωριστικό ρεύμα που κατέτρεγε τα λαϊκά εισοδήματα. Έτσι το φάρμακο για τις επιχειρήσεις αποδείχθηκε σε δηλητήριο για τους λαούς. Τρίτον, είναι η πολιτική απελευθέρωσης και στον τομέα της ενέργειας και όχι μόνο, ως απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προηγούμενες δεκαετίες, από τη δεκαετία του 90 είχαν ξεκινήσει αυτές τις πολιτικές, στα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια, ούτως ώστε να διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό πεδίο επενδύσεων με κερδοφόρα διέξοδο για τα υπερσυσσωρευμένα αυτά κεφάλαια και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και αυτό έγινε και στην ενέργεια. Και σε αυτό, αυτή συνέχεια αυτής της πολιτικής απελευθέρωσης είναι η πολιτική της πράσινης μετάβασης που δεν σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος αλλά αντίθετα με τη διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων στα ακριβά πράσινα εμπορεύματα, στην ακριβή πράσινη ενέργεια. Και αυτή την πολιτική με συνέπεια την ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Όλες αυτές οι κυβερνήσεις δώσανε σκανδαλώδη κίνητρα και επιδοτήσεις, αλλά και διασφαλίσεις τιμών στα αρπακτικά της ενέργειας. Από επιδοτήσεις στις επενδύσεις, από διασφαλισμένες τιμές στα φωτοβολταϊκά και στα αεολικά, από τις νόμες του ΣΥΡΙΖΑ που έδινε η ΔΕΗ κάτω του κόστος ρεύμα στο καρτέλ της ενέργειας που σήμερα καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ τότε με την πολιτική του το έτρεφε.
από τα τέλη ρήπων που οδήγησαν, που είναι μια πολιτική επιλογή, που οδήγησαν στην απαξίωση του εγχώριου Λιχνίτη, που αποτελούσε το κορυφαίο, την κορυφαία πηγή για την ευστάθεια, την επάρκεια και το φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα στη χώρα μας και την υποκατάστασή του από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, διαμορφώνοντας έτσι ένα πολύ ακριβό μείγμα για το λαό, γιατί η ενεργειακή φτώχεια δεν είναι αποτέλεσμα του τελευταίου 1,5 χρόνου. Ενεργειακή φτώχεια βίωναν πλάτη άλλα εκαστρώματα της χώρας μας και την προηγούμενη δεκαετία και την προπροηγούμενη δεκαετία. Και βεβαίως όλα αυτά ήρθε ως επιβεβαίωση και το χρηματιστήριο ενέργειας και η ρήτρα αναπροσαρμογής, απλά και μόνο για να διασφαλίζονται τα κέρδη, τα υπερκέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, που όλες οι κυβερνήσεις βάλουν το χεράκι τους για αυτή την πολιτική. Σε αυτό, ακριβώς το πολύ ακριβό μείγμα, ήρθε και ο υπεριαλιστικός πόλεμος, ο οποίος δεν αποτελεί εξωγενή παράγοντα. Ο πόλεμος, η σύγκρουση στην Ουκρανία είναι η άσκηση της οικονομικής πολιτικής με άλλα μέσα. Επί της ουσίας, γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος? Για οικονομικούς λόγους έγινε, όπως κάθε πόλεμος. Και οι οικονομικοί λόγοι βρίσκονται στον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των διαδρομών ενέργειας. Αυτή λοιπόν ακριβώς η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία κατά κύριο λόγο και την Ευρωπαϊκή Ένωση που ακολουθεί την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων είχε ως αποτέλεσμα να εκτοξευτούν οι τιμές της ενέργειας, όχι μόνο στο σήμερα, αλλά και στο απότερο μέλλον που μπορούμε να προβλέψουμε, γιατί ακριβώς η αντικατάσταση του ρώσικου φυσικού αερίου με το LNG, το πανάκριβο LNG, θα διατηρήσει σε πολύ υψηλά επίπεδα τις τιμές του ενεργειακού μείγματος. Και σε όλα αυτά, τα άλλα κόμματα, εκτός της Νέας Δημοκρατίας, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, δεν λένε κουβέντα. Η διέξοδος ποια μπορεί να είναι από αυτή την κατάσταση της ενεργειακής φτώχειας και της εκτείναξης των τιμών της ενέργειας? Βεβαίως δεν μπορεί να είναι οι επιδοτήσεις που δίνει η κυβέρνηση, η οποία είναι μια αναδιανομή της φτώχειας. Ούτε μπορεί να είναι τα πλαφόν που ισχυρίζονται τα άλλα κόμματα. Γιατί και με τον ένα τρόπο με τις επιδοτήσεις και με τον άλλο με τα πλαφόν, επί της ουσίας επιδοτούνται επιχειρηματικοί όμιλοι. Μένει στο απειρόβλητο το ακριβές ενεργειακό μείγμα και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, η οποία γεννά ακριβώς αυτά τα προβλήματα. Αλλά αντίθετα, εμείς λέμε, και άλλωστε ο κύριος Τζεντιλόνε, ο αρμόδιος επίτροπος επί των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πρόσφατη τοποθέτησή του τι είπε? Είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν οριζόντια μέτρα, αλλά στοχευμένες πολιτικές περιορισμένου χαρακτήρα που να κατευθύνονται στα πιο εξαθλιωμένα στρώματα και επιχειρήσεις που κινδυνεύουν. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό κάνει η κυβέρνηση. Τι διαφορετικό κάνει? Όμως αυτές τις επιδοτήσεις στα πιο εξαθλιωμένα στρώματα ποιος τις πληρώνει? Τα λιγότερο εξαθλιωμένα, από τη φορολογία, τα πολύ ακριβά τιμολόγια που πληρώνουν και τις πράσινους πόρους, μέσα από τους οποίους γίνεται η αναχρηματοδότηση, υποτίθεται, των τιμολογίων των πιο εξαθλιωμένων στρωμάτων, και όλα αυτά πηγαίνουν σε επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή λοιπόν είναι μια διαδικασία, ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Είτε βάλεις πλαφόν, είτε δώσεις επιδοτήσεις, δεν αντιμετωπίζεις το ζήτημα του ακριβού μείγματος. Και αυτή είναι η ουσία. Και το ακριβό μείγμα αντιμετωπίζεται πώς? Μόνο άμα συγκρουστείς με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση, για αλλαγή του μείγματος, άρα δηλαδή κατάργηση των τελών ρήπων, έξοδο της χώρας μας από τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, για να μπορεί να έχει φτηνό φυσικό αέριο όσο το χρειάζεται, αξιοποιώντας βεβαίως το λιγνητή, όχι για την ηλεκτροπαραγωγή, το φυσικό αέριο, και ταυτόχρονα κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής του χρηματιστήριου και των έμεσων φόρων. Και όχι προσαρμογή των έμεσων φόρων ή μείωση προσωρινού χαρακτήρα. Αυτά είναι σχεδιασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφήνουν στο απειρόβλητο την τεράστια φορολογία που πληρώνει ο λαός. Άρα λοιπόν ο τέταρτος παράγοντας είναι ακριβώς αυτή η έμεση φορολογία που πριν από 2 μήνες Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψηφίσανε. Την επιβολή έμεσης φορολογίας και ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυτά που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κουκούλι δηλαδή, το κέλυφος για τα καύσιμα, την ενέργεια, τα ποτά και τα τσιγάρα. Ο πέμπτος παράγοντας είναι η εμπορευματοποίηση πλευρών κοινωνικών αναγκών, όπως δηλαδή της υγείας και της παιδείας, και σε αυτό με ιδιαίτερη
αποτελεσματικότητα και τα υπόλοιπα κόμματα διαμόρφωσαν. Και ο έκτος παράγοντας και τελευταίος λοκωδικοποιημένα είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, όπου στο όνομα της εφοδιαστικής αλυσίδας διεξάγεται ένας τεράστιος εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Και αυτό έχει και τις επιπτώσεις και στην ακρίβεια και στα το τι παράγεται και πού παράγεται. Και η δεύτερη μεγάλη παγίδα είναι η επίθεση στα λαϊκά εισοδήματα. Αυτή η επίθεση προέρχεται από το γεγονός ότι έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων μια διαδικασία αναπαραγωγής ενός πολύ φτηνού και αναλώσιμου εργαζόμενου. Ο νόμος Αχτσιόγλου Βρούτσι είναι χαρακτηριστικός για αυτή τη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας, όπου αυξάνεται η εκμετάλλευση των εργαζόμενων για να διασφαλιστεί μια αυξημένη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Και δεύτερος παράγοντας που οδηγεί στην επίθεση στα λαϊκά εισοδήματα είναι η δημοσιονομική εξυγίανση ή με άλλους πιο κομψούς τρόπους, όπως την είπε ο κύριος Σταϊκούρας, την ανέφερε και ως δημοσιονομική ισορροπία ή υπευθυνότητα. Που αυτό που οδηγεί, οδηγεί σε μειώσεις στον δημόσιο τομέα, μειώσεις δηλαδή στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, γιγαντίες τα προηγούμενα χρόνια, μειώσεις στις συντάξεις, εμπορευματοποίηση της υγείας για να μειωθούν οι δημόσιες και της παιδείας για να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες και ταυτόχρονα και φοροεπιδρομή προς τα λαϊκά στρώματα. Όλα αυτά τα εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις, μηδενός του ΣΥΡΙΖΑ εξαιρουμένου, για να διαμορφωθούν τα πρωτογενή πλονάσματα, ούτως ώστε να υπάρχει βιωσιμότητα του κρατικού χρέους, παρά το γεγονός ότι εκτινάσεται το ιδιωτικό χρέος. Και βεβαίως η δημιουργία ενός δημοσιονομικού χώρου για τη στήριξη των επιχειρηματικών αναγκών, είτε μέσα από υποδομές που εξυπηρετούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα, είτε μέσα από επιδοτήσεις, σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές προς το μεγάλο κεφάλαιο. Άρα δηλαδή η έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία δεν είναι τίποτα επί της ουσίας. Γιατί ο λαός θα συνεχίσει να δοκιμάζεται από τα ευρωπαϊκά εξάμηνα της εποπτείας, δηλαδή της ευρωπαϊκής της πραγματικής που κάνει σε όλες τις οικονομίες, για να υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία. Και δεν είναι τυχαίο που ούτε οι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ούτε του ΠΑΣΟΚ τόλμησαν να ψελίσουν κάτι για τα δημοσιονομική πειθαρχία, τη δημοσιονομική ισορροπία, εξυγείας, όπως θέλετε πέστε. Άρα λοιπόν, κοινή συνισταμένη και της ακρίβειας αλλά και της επίθεσης στα λαϊκά στρώματα είναι η πολιτική που ικανοποιεί τις ανάγκες του κεφαλαίου, είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερχόμενο στα μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού, οι φόροι αυξάνονται το 2023 κατά 1,6 δις ευρώ και ιδιαίτερα αυξάνονται η έμεση φορολογία, η πιο άδικη και ταξική φόροι, κατά 700 εκατομμύρια, αλλά και οι φόροι των φυσικών προσώπων αυξάνονται. Παρά το γεγονός που η ίδια κυβέρνηση λέει ότι μέσω της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης θα υπάρξει εξοικονόμηση 1,2 δισεκατομμύριων ευρώ. Άρα δηλαδή αυτό το 1,2 αναπληρώνεται από τους αυξημένους φόρους στο εισόδημα. Όχι μόνο δηλαδή δεν θα δουν μείωση τα λαϊκά στρώματα στη φορολογία, αλλά αντίθετα η επιβάρηση θα παραμένει η ίδια αν δεν αυξηθεί. Και ταυτόχρονα η μισθοδοσία στον δημόσιο τομέα παραμένει παγωμένη, παρά την τεράστια αύξηση του πληθωρισμού, άρα δηλαδή μιλάμε για απώλειες στο πραγματικό εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων. Η ιδέα συντάξιούχη φαίνεται μια αύξηση 4% στις συντάξεις, οι οποίες είναι κάτω από τον πληθωρισμό και που οδηγεί στη μείωση των πραγματικών συντάξεων. Και εδώ είναι ντροπή αυτό το οποίο για τους συνταξιούχους και κοροϊδία κατάμουτρα στους συνταξιούχων αυτό που έκανε η κυρία Χτσόγλου πριν από λίγο. Ότι το πρέπει λέει νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος? Ο νόμος, ο ασφαλιστοκτόνος, αυτό που έχει στη συνείδηση των συνταξιούχων με μελανότερα σημεία γραφτεί, ο νόμος του Κατρούγκαλου, που αύξησε τα όρια συνταξιοδότησης, κατάργησε συνταξιοδοτικά δικαιώματα και οδήγησε στο βάραθρο στην κυριολεξία της συντάξης. Έχουμε επίσης τον προϋπολογισμό πάγωμα των δαπανών για υγεία και παιδεία και μόλις ένα δις αύξηση στο αποθεματικό για τυχόν παρεμβάσεις που θα χρειαστούν για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή ακρίβεια. Γιατί όλα αυτά, για να μπορέσει να υπάρξει πρωτογενές πλεώνασμα 0,7 το 2023, δηλαδή να γίνει μια διόρθωση 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά
Και αυτή η διόρθωση θα προέλθει τόσο μέσα από την αύξηση των φορολογικών εσόδων, όσο και μέσα από τη μείωση των δαπανών. Και εδώ είναι χαρακτηριστικό για το ποιος υποφελείται από αυτόν τον κρατικό προϋπολογισμό, αυτό που αναφέρει και το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Τι λέει στη σελίδα 4, λέει στη σελίδα 4, η αύξηση ιδιωτικής κατανάλωσης προβλέπεται ότι θα περιοριστεί στο 1,3 εν μέσω διατήρησης υψηλών τιμών και πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες αναμένεται να περιορίσουν το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών. Το σενάριο που προβλέπει αύξηση της μέσης κατακεφαλής αμοιβής στη μισθωτή εργασία σε επίπεδα χαμηλότερα από τον πληθωρισμό. Άρα δηλαδή θα έχουμε απώλειες για τους μισθωτούς, αλλά και συνολικότερα για το λαϊκό εισόδημα μέσα από την εκτέλεση και του κρατικού προϋπολογισμού για το 2023. Ενώ αντίθετα, για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλονται σε άμεσες επιδοτήσεις, είτε στις απαραίτητες υποδομές για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, θα διατεθούν 8,3 δις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και 5,6 δις από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Το οποίο αποτελεί και το νέο πανευρωπαϊκό μνημόνιο για τους λαούς. Γιατί τα άλλα κόμματα ασκούν κριτική στην κυβέρνηση πού τα δίνει τα χρήματα, σε ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι υποφελούνται δηλαδή, και αφήνουν εντελώς το απειρόβλητο ότι η προϋπόθεση για να εκταμιευτούν οι δόσεις είναι να παρθούν αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα και στη χώρα μας και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα τους ενδιαφέρει η μοιρασιά ανάμεσα στους ομίλους και όχι οι επιπτώσεις, οι αντιλαϊκές που θα έχει το Ταμείο Ανάκαμψης για τους λαούς της Ευρώπης. Συμπέρασμα. Ο κρατικός προϋπολογισμός είναι προσαρμοσμένος στην εξυπηρέτηση των δύο βασικών επιδιώξεων, δηλαδή της δημοσιονομικής εξυγίανσης, σταθερότητα όπως θέλετε πάρτε το, και της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που και οι δύο αυτές οδηγούν στην επιδείνωση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων. Δηλαδή αυτές οι δύο επιδιώξεις αποτελούν και τις συμπληγάδες επί της ουσίας, δημοσιονομική εξυγίαση και καπιταλιστική ανάπτυξη, οι οποίες τσακίζουν το βιωτικό επίπεδο του λαού, τσακίζουν τα δικαιώματα των εργαζόμενων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων, θυσιάζουν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στο βωμό της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Με άλλα λόγια δηλαδή επιδεινώνουν τη θέση των λαϊκών στρωμάτων. Και από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο, ούτε μόνο ελληνικό φαινόμενο, η τεράστια διεύρυνση της ψαλίδας των κοινωνικών ανισοτήτων ανάμεσα στον πλούτο και στη φτώχεια. Τα πρόσφατα στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αποκαλυπτικά. Ο πλούτος που συσσωρεύει το 1,2% του πλανήτη, δηλαδή αυτοί που έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια περιουσία, ανέρχεται στο 47,8% του παγκόσμιου πλούτου, το οποίο την τελευταία δεκαετία υπερτετραπλασιάστηκε. Να λοιπόν ποιο σύστημα υπηρετούν τα κόμματα τα οποία είναι απολογητές του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό το σύστημα που συσσωρεύει τον πλούτο σε όλο και λιγότερα χέρια. Με αποτέλεσμα λοιπόν η μεγάλη εικόνα τι να επιβεβαιώνει, την κριτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη και πολύ περισσότερο η κρίση αλλά και η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι άδικη. Γιατί τα πλούτη, ο κοινωνικός παραγόμενος πλούτος συσσωρεύεται σε όλο και λιγότερα χέρια. Διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες. Διευρύνεται η ψαλίδα ανάμεσα στις πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Είναι αντεργατική, γιατί προϋποθέτει εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα. Και βεβαίως είναι και αβέβαιη, γιατί μέσα στα σπλάχνα της καπιταλιστικής ανάπτυξης γεννιούνται οι προϋποθέσεις και οι παράγοντες που θα μας οδηγήσουν σε μια νέα καπιταλιστική κρίση. Και ήδη αυτό το οποίο προβλέπουν διάσηρα καπιταλιστικοί, υπεριαλιστικοί οργανισμοί είναι μια νέα επερχόμενη κρίση καπιταλιστική. Τουλάχιστον μιλάνε για επιβράδυση της παγκόσμιας οικονομίας, για ύφεση το 23 σε ορισμένες χώρες, μεγάλες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλάει για τη Γερμανία και τη Γαλλία. Αυτή βεβαίως οι συνθήκες θα έχει επιπτώσει και στη χώρα μας και βεβαίως έχουν πάνω απ' όλο τις αβεβαιότητες. Το πόλεμο που όπως είπαμε δεν αποτελεί εξωγενή παράγοντα και η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο και η κυβέρνηση έχει την αμέριστη στήριξη και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για να κάνει αυτόν τον πόλεμο.
στην Ουκρανία για να προωθηθούν τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της ελληνικής άρχουσας τάξης, δηλαδή να πάρει ένα κομμάτι από τη Λία σε βάρος των λαών η ελληνική μονοπωλιακή όμιλη και αντίθετα ο λαός μας να πληρώνει πανάκριβα αυτή την υποταγή στους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς μέσα από την αύξηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων που είναι επιθετικά προγράμματα για τους σκοπούς του ΝΑΤΟ, μέσα από την αύξηση στις τιμές της ενέργειας και των άλλων εμπορευμάτων, αλλά και τους κινδύνους από την όξη των αντιθέσεων με την τουρκική άρχουσα τάξη στην περιοχή μας για, για το ζήτημα του ενεργειακού. Από αυτή την άποψη λοιπόν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και έναν επιπλέον παράγοντα αβεβαιοτήτων, ο οποίος είναι η άνοδος των επιτοκίων, που θα λειτουργήσει τόσο ως παράγοντας που αφορά βεβαίως την καπιταλιστική ανάπτυξη, επιβράδυνση των επενδύσεων, γιατί θα είναι πιο ακριβό το χρήμα, αλλά πάνω απ' όλα εμάς μας ενδιαφέρει ως παράγοντας που θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες και τις ικανότητες εξυπηρέτηση του ιδιωτικού χρέους. Και γι' αυτό ακριβώς απαιτείται γενναίο κούρεμα του ιδιωτικού χρέους και προς τις τράπεζες και στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία των λαϊκών στρωμάτων. Ενώ αντίθετα, παρότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πορεία του κρατικού χρέους, εξακολουθεί να αυξάνεται σε ονομαστικό μέγεθος το κρατικό χρέος, μπορεί να μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ λόγω του πληθωρισμού, κατά κύριο λόγο, αλλά αυτό είναι απλά και μόνο αριθμητικό μέγεθος, την ίδια στιγμή που θα αυξηθούν το κόστος εξυπηρέτησης του κρατικού χρέους εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων που θα οδηγήσουν στην αύξηση των τόκων εξυπηρέτησης. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, δύο κουβέντες ακόμη θα πω και ολοκληρώνω την παρέμβασή μας. Και από αυτή την άποψη όλη αυτή η εξέλιξη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης προς τα κάτω των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας. Συγγνώμη. Δηλαδή λειτουργούν ως προάγγελος νέων περικοπών και νέων μέτρων. Με αυτή την διεθνή ευρωνοσιακή και ελληνική πραγματικότητα πρέπει κατά τη γνώμη μας να συγκρουστούν οι εργαζόμενοι και να καταστρέψουν μέσα από την ίδια τους την παρέμβαση τα διάφορα σενάρια εγκλωβισμού που επεξεργάζεται η αστική τάξη, εγκλωβισμού της λαϊκής συνείδησης ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβδη και της λαϊκής δυσαρέσκειας, γιατί είναι φανερό ότι η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, έχει δεδομένο το κυβερνητικό πρόγραμμα. Και αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα το καθορίζουν οι ανάγκες της άρχουσας τάξης της χώρας μας και οι κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ και ΗΠΑ. Και σε αυτό τα τρία κόμματα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, είναι η κοινή του, αποτελεί την κοινή τους συνισταμένη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, εμείς λέμε το εξής, ότι παρότι το γεγονός ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες, δεν μπορεί ο λαός να ανέχει τη φτώχεια, την εξαθλίωση και τα διάφορα επιδόματα. Αυτός ο οποίος απαγορεύει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες είναι το καπιταλιστικό κέρδος και με αυτό πρέπει να συγκρουστεί. Έτσι λοιπόν η οργάνωση της πάλης του λαού μας πρέπει αφενός να στοχεύει σε όλες αυτές τις πολιτικές που το επιδεινώνουν τη θέση του και να έχει και επιμέρους κατακτήσεις, αλλά και αφετέρου αυτή η πάλη να είναι ενταγμένη στη σύγκρουση με τον πραγματικό εχθρό, δηλαδή το καπιταλιστικό σύστημα και το κράτος του, για να μπορεί να ανοίξει ο δρόμος στην πραγματική απελευθέρωση του ανθρώπου. Και από αυτή την άποψη η απεργία της 9 της Νοεμβρίου πρέπει να αποτελέσει και στο σταθμό στην κλιμάκωση της λαϊκής πάλης.